Αυτό είναι άλλο ένα βίντεο αυτού εδώ του λογαριασμού με 10 φράσεις που ξεχώρισα από το βιβλίο του Ράιαν Μαρία Ρίλκε, το βιβλίο των ωρών, ορολόγιων. Σε δίγλωση έκδοση, σε μετάφραση και σημειώσεις Αθανάσιου Οικονόμου από τις εκδόσεις Αρμός. Ας διαβάσουμε το εσώφυλλο του βιβλίου. Ο Ράιαν Μαρία Ρίλκε 1875 είναι ποιητής και μάλιστα διαχρονικός. Η γλώσσα του είναι γερμανική μαζί με κάποια διανοητική επεξεργασία και ιδιόλεκτο. Ταξίδεψε πολύ. Αρρώστησε. Δημιούργησε οικογένεια και στο σύντομο πέρασμά του από τη ζωή παρέμεινε οραματικός στοχαστής που οικούσε τον κόσμο μας ποιητικά. Άφησε αξιόλογο και εμβληματικό έργο και οι κατά καιρούς μελετητές του ολοένα ανακαλύπτουν πτυχές του πολυδιάστατου ταλέντου του. Επηρέασε δημιουργικά μεταγενέστερους διανοητές και ποιητές. Στην Ελλάδα έγινε σχεδόν αμέσως αντιληπτός, συγκινητική είναι η ποιητική αντίδραση του Κωστή Παλαμά. Μεταφράσεις συγκεκριμένων έργων του υπάρχουν αρκετές για ένα ποιητή και πεζογράφο που δεν νοιάστηκε πολύ για την ιστεροφημία του. Τον ακολουθούσε παντού η έξοχη μούσα του, που του επιδαψίλευε Δάφνινα Στεφάνια αληθινής τέχνης. Οι εκδόσεις Αρμός προσφέρουν πρώτη φορά στην πληρότητά του στο ελληνόφωνο αναγνωστικό κοινό ένα μεγαλοθιές ποιητικό έργο του με μεγάλη εμβέλεια και ακτινοβολία σε δίγλωση έκδοση. Ελπίζουν έτσι να συμβάλλουν στην ποιητική πρόσληψη του Ρίλκε σε μια νέα κοσμοθεώρηση με όχημα την ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα διαρκώς μεταβαλλόμενα αισθητικά μέτρα και τα ιστορικά δεδομένα μιας άστατης και μεταβατικής εποχής, τέτοια ήταν του Ρίλκε στο κλείσιμο του 19ου αιώνα και στην αυγή του 20ου αιώνα. Διαβάζουμε στον πιστόφυλλο του βιβλίου τα ακόλουθα. Ο Ρίλκε έζησε ως καλλιτέχνης μοναχός και δημιούργησε ένα είδος αισθητικής θεολογίας. Το δημιούργημά του το Ορολόγιον είναι το βιβλίο προσευχή. Το Ορολόγιον είναι υφασμένο από μοναξιά, τρεις βαθύ γαλήνη, υπομονή, πόθο για το μεγάλο και το απόκριμνο δύσκολο, πέσιμο και ανόρθωση, υπακοή στην παραγωγική ώρα και ευγνωμοσύνη. Καθώς είναι πλημμυρισμένο από τις αναστάσιμες καμπάνες και τις κατανυκτικές εικόνες της Ρωσίας. Παρέμεινε για όλη του τη ζωή το μέγιστο και ανυπέρβλητο έργο του. Όμως συνέχισε να πλάθει ρουργώντας τον επόμενο βλωμό του άρτου της ποίησής του, αναμένοντας την ανταπόκριση της απόλυτης αγάπης. Η ευγνωμοσύνη του και η ευγνωμοσύνη μας ήθε να μας πλημμυρίζουν διαβάζοντας το Ορολόγιο. Από το επίμετρο της έκδοσης. Απόσπασμα πρώτο. Ζω τη στιγμή ο αιώνας μας που απέρχεται και κλείνει. Νιώθει κανείς τον άνεμο που ένα φίλο σύει, που ο Θεός και εσύ και εγώ το γράψαμε σαν δύο. Σάγνωστα χέρια αφιψηλού, γυρνά σας σε μια δίνη. Νέα σελίδα ανοίγεται και βλέπουμε αντάβια, που πάνω της όλα μπορούν να γίνουν εφικτά. Δυνάμεις άδειλες κρυφές, το εύρος τους μενάρια αποδεικνύουν ήσυχες, κινούνται σκοτεινά. Και αλληλοαντικρίζονται με μοχθηρία βαθιά. Απόσπασμα δεύτερο. Πιστεύω στα ανίποτα που ακόμα δεν υπόθη. Λόγος για αυτά και θέλω πια οι ευσεβείς μου πόθη, οι πιο ευσεβείς μου λογισμοί να απελευθερωθούνε. Κάτι που δεις δεν τόλμησε ακόμα να αποφύσει, εμένα συμπτωματικά θα μου αντιγυρίσει και όλα στην επιφάνεια ακούσια θα μου βγούνε. Αν τούτο είναι η ίση, Θεέ μου συγχώρεσέ με. Μόνο ετούτο να σου πω θέλω και άκουσέ με. Ήθε του τάλαντό μου πάντα να ρέει σαν ποταμός, χωρίς κάποια οργή, ανάσχεση ή δυσπιστία. Μόνο έτσι, όπως αγαπάνε, τα άκακα παιδεία. Απόσπασμα τρίτο. Θέλω να έχω βούληση, τη λεύτερη βουλή μου, και να τη συνοδεύουνε οδή προς κέρια δράση. Και σε καιρούς που ρώτημα τίθεται κατ' επίγον, και όλοι κοιτούν διστακτικά, σε εκείνους θέλω να είμαι. Που έχουν γνώση, είδα αλλιώς, άσε με μόνος να είμαι. Απόσπασμα τέταρτο. Το ότι κάποιος κάποτε σε πόθησε γνωρίζω. Ό,τι ίδια επιτρέπεται σε μας να σε ποθούμε, ακόμα κι αν τις έρευνα στα βάθη αποθούμε. Κι εύκολα τα απορρίπτουμε, είναι σαν πως τα όρη, που οι φλέβες τους κρύβουν χρυσό κι όμως κανείς δεν θέλει να εξορίξει άλλο πια κι όπου μια μέρα φτάνει να τον ξεπλύνει ο ποταμός και να τον παρασύρει. Ποτάμι που απλώνεται στην ηρεμία των λίθων, πληρότητας που γέμει. Ακόμα κι αν δεν θέλουμε, κάτι μέσα μου κράζει. Σιτάρι είναι ο Θεός και κάποτε οριμάζει.
Απόσπασμα πέμπτο. Όποιος φιλιώσει τις πολλές τις ζήσεις του αλογίες και συμβιβάσει τη ζωής πλήθη αντινομίες και ευγνώμων σε ένα σύμβολο άμα τη σχηματίσει, αυτός τους θορυβοποιούς διώχνει τους θαραξίες από το παλάτι της ψυχής και θα καλοκαρδίσει. Και γιορταστής αλλιώτικος γίνεται και γλεντζές. Και εσύ ο καλεσμένος του τις ήσυχες βραδιές, μονάχος που υποδέχεται σε ευχές τις ιερές. Απόσπασμα έκτο. Όταν εσύ ονειρεύεσαι, εγώ είμαι το όνειρό σου. Μα όταν θέλεις ξάγρυπνος, εσύ να παραμείνεις, το θέλημά σου είμαι εγώ, σ' όλο το μεγαλείο. Και τότε θα δυνάμωνα και θα κυριαρχούσα, σαν αστεριών φαινόμενη θα ρίσα κινησία, πάνω από την παράξενη του χρόνου πολιτεία. Απόσπασμα έβδομο. Δεν είναι δά η ζήση μου τούτη η ακραία ώρα, όπου με βλέπεις μέσα της να σπέβδω με βιασύνη. Είμαι ένα δέντρο στην αυλή την πίσω αφημένο. Απ' τα πολλά μου στόματα μόνο ένα διαλέγω. Να είμαι και εκείνο που αεί πρώτο είναι κλεισμένο. Απόσπασμα 8. Μόνο το έαρ του Θεού, μόνο ο Υιός του Λόγος. Ήταν εκεί, κατέφθασε παντού τελειοποιώντας. Πάσες δυνάμεις στράφηκαν σαν στραφτερό αγόρι. Όλοι με δώρα ήρθανε και προσφορές για εκείνο. Σαν χερουβίν υμνήσανε όλοι το έπαθλό του. Και εκείνος μοσχομύριζε, ως σαν ρόδο των ρόδων. Ήταν ένα περίζωμα, σαν στεγούς και αίκους. Με τους μανδύες πέρναγε και με μεταμορφώσεις μέσα από τις υψίτονες φωνές όλου του χρόνου. Απόσπασμα ένατο. Και τότε κάνε προσευχή, όπως τη διδάσκει εκείνος που από τη σύγχυση σπίτι του επιστρέφει. Με τέτοια δε συγκέντρωση τις θεοειδείς μορφές τους, τιμώντας που διατηρούν την αξιοπρέπειά τους. Όλοι τους σαν πως εκκλησιά και χρυσωμένα σμάλτα, αγιογραφείται η ομορφιά και που κρατάει σπάθα. Και σε μαθαίνουν να το λες εσύ βαθιά μου γνώση, να με επισυστέψεις πως εσέ δεν θα απογοητεύσω. Και αν τόσοι πολλοί θόρυβοι στο αίμα μου κυλούνε, ξέρω καλά από ονός το εγώ ότι αποτελούμε. Απόσπασμα 10. Αφήνεις λεύτερη ροή να τρέξει ο αιώνας. Ποτέ δεν επαφίεσαι μέσα της και ο αγρότης την όψη του προσώπου σου βρίσκει και ανασηκώνει. Και πάλι κάτω του πετά και πάλι το ασκώνει. Ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς, τους πιστούς και τους μεροκαματιάριδες. Αυτά ήταν 10 αποσπάσματα που ξεχώρισα μέχρι την 23η σελίδα του βιβλίου του Ράιαν Μαρία Ρίλκε, το βιβλίο των ωρών, το ορολόγιο. Καλό βράδυ.